Αλλάζει η καθημερινότητα όσων έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, καθώς μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα χωρίς τη χρήση μάσκας σε χώρους εστίασης και διασκέδασης για αμιγώς εμβολιασμένους. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό, να μην διχαστεί ο κόσμος. Και η διαδικασία που βάζουν τώρα τον άνθρωπο, να έχει ο εμβολιασμένος να έχει προνόμια και ο ανεμβολίαστος να μην έχει, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Τα μέτρα που ισχύουν για 15 ημέρες, οπότε και θα επανεξολογηθούν, αφορούν μόνο τους εμβολιασμένους που κινούνται σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, όπου επιτρέπεται είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους. Στους χώρους αυτούς θα υπάρχει κανονικά μουσική, δεν θα περιορίζεται το ωράριο λειτουργίας και οι θαμώνες θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Και μονόδρομος ήταν αυτό. Δηλαδή, εμείς από το καλοκαίρι είχαμε πει πως δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστούν αυτά τα μέτρα. Αφενός μεν διότι εμείς οι επιχειρηματίες δεν είμαστε αστυνομικοί ελεγκτές. Θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα δηλαδή στην εξέλιξη του χειμώνα με αυτή την ιστορία που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ελεγκτές. Και έπειτα και οι πελάτες δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουν να διασκεδάζουν καθήμενοι. Ιδιαίτερα όταν η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί πως θα αγοράσουν την ελευθερία τους κάνοντας το εμβόλιο. Οι καταστηματάρχες που θα απευθύνονται μόνο σε εμβολιασμένους θα πρέπει να ελέγχουν σχολαστικά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς οι έλεγχοι από την πολιτεία θα είναι αυστηροί. Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε εμείς είμαστε υπέρ των εμβολίων, μαχόμαστε να πείσουμε και εμείς τους συναδέλφους και τους παλιούς μας να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε αντίθετοι στο να δημιουργείται κοινωνικός αποκλεισμός στους ανθρώπους μέσω της εστίασης. Δηλαδή το να εργαλειοποιείται η εστίαση προκειμένου να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, για μας είναι λάθος. Στους χώρους μόνο για εμβολιασμένους, η ζωή των θαμώνων επιστρέφει στην κανονικότητα, καθώς θα μπορούν να διασκεδάζουν χωρίς περιορισμούς. Εντάξει, γενικά ακούγεται λίγο παράλογο, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει κάπως να προσαρμοστούμε στην κοινωνία την οποία ζούμε, γιατί έχει αλλάξει. Οπότε το θεωρώ ένα ιδανικό έτσι τρόπο να προστατευτούμε λίγο και από τον κορονοϊό, γιατί πρέπει να μπούμε κάποια στιγμή στην καθημερινότητα την οποία γνωρίζουμε και γνωρίζαμε. Οπότε είμαι υπέρ, θα έλεγα. Το καταλαβαίνω από τη μία πλευρά, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι νέοι είναι διστακτικοί και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, κάπως πρέπει να πιστούν οι περισσότεροι για να κάνουν το εμβόλιο και ίσως είναι ένας τρόπος. Εντάξει, όχι πιο ιδανικός, αλλά είναι ένας τρόπος. Μπορούν σε εξωτερικό χώρο. Άλλωστε, Ελλάδα είμαστε, έξω θα καθόμαστε. Μεγαλύτερη ελευθερία δίνεται και στους πολίτες που βρίσκονται σε κόκκινες περιοχές. Οι περιοχές αυτές δεν θα μπαίνουν σε mini lockdown, θα επισημαίνονται όμως στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, προκειμένου οι κάτοικοι τους να είναι πιο προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Και να προστατεύουμε ο καθένας τον εαυτό μας, να έχουμε την ατομική ευθύνη, να περιμένουμε λίγο τις συνέπειες των εμβολίων. Προς το παρόν δεν τα έχουμε δει όλα, χρειάζεται λίγο υπομονή. Άμα όμως και έχουμε ατομική προστασία και ακούμε αυτά που τα οποία μας εξαγγέλουν, τότε θα πιστεύω να πάμε καλά.